Οι σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων της 3ης ΕΜΑΚ ηχούν με χαρμόσυνο σκοπό λίγο πριν η βάρδια της πρωτοχρονιάς βρει το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας στους δρόμους για να σταθούν στο πλευρό των πολιτών που βρέθηκαν σε κίνδυνο είτε οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης. Να είναι καλύτερο από το 2022 που ήταν μια καλή χρονιά για τις πυρκαγιές. Να ευχηθούμε να είναι μια καλή χρονιά για τη χώρα, το λαό μας, τους συμπολίτες μας. Να ευχηθούμε υγεία. Για μία ακόμη χρονιά, εργαζόμενοι στην αστυνομία, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία, το λιμεναρχείο, τον πύργο ελέγχου, αλλά και όλοι όσοι εργάστηκαν για να διασκεδάσουν οι υπόλοιποι, είδαν την αλλαγή της χρονιάς από τη σκοπιά της βάρδιας. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για αυτή τη χρονιά, για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στον κόσμο, στην κοινωνία, και τους καλώ με την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια διάθεση, να συνεχίσουμε την προσπάθεια κοντά στον πολίτη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά. Όλες οι γιορτές είναι συνυφασμένες με το καθήκον για τους εργαζομένους στα σώματα ασφαλείας. Η υπηρεσία και οι συναδελφοί τους είναι κομμάτι της οικογένειάς τους, γι' αυτό και έχουν συνηθίσει να βρίσκονται στις θέσεις τους όταν οι υπόλοιποι γιορτάζουν. Η υπηρεσία είναι πολλά χρόνια η δεύτερη οικογένειά μας. Την αποδεχτήκαμε, την αγκαλιάσαμε, την αγαπήσαμε. Μας προστατεύει, την προστατεύουμε. Η βάρδια μας μετά από τόσα χρόνια έχουμε συνηθίσει αυτές τις μέρες. Πλέον μας έχει γίνει συνήθεια, δεν έχουμε εμείς γιορτές. Το επάγγελμά μας είναι έτσι. Μπήκατε μέσα πού, στο μπαρ? Αυτό. Για την ελληνική αστυνομία στο Ηράκλειο, η νέα χρονιά ξεκίνησε με μικροεπεισόδια εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ αλλά και απανωτά τροχεία, στα οποία έσπευσαν τόσο το ΕΚΑΒ, η αστυνομία αλλά και η πυροσβεστική. Στην περιοχή της Χερσονήσου τα ξημερώματα αλλά και στην περιοχή της Κνωσού, όπου ευτυχώς οι δύο γυναίκες οδηγοί των οχημάτων που συγκρούστηκαν τραυματίστηκαν ελαφρά. Το ΕΚΑΒ ήταν ήδη εδώ, είχαν απεγκλωβίσει τους οδηγούς από τα οχήματα και τους παρέλαβε και τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι δεν είχαν χτυπήσει σοβαρά οι άνθρωποι. Το 2023 να είναι ο κόσμος όλος να έχει την υγεία του, να προσέχει. Ατυχήματα να γίνονται όσο λιγότερα γίνεται. Στο κέντρο της άμεσης δράσης του Ηρακλείου το τηλέφωνο χτυπά συνεχώς από τα μεσάνυχτα. Πότε για περιστατικά, πότε για ευχές. Ευχές που μοιράστηκαν στη διάρκεια της νύχτας με τον ταξίαρχο αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου και τους συνδικαλιστές της Ελλάς που βρέθηκαν στο πλευρό όσων εργάστηκαν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά στους συναδέλφους, στις οικογένειές τους, σε όλο τον κόσμο και προσοχή στους δρόμους. Άκρο συγκινητική ατμόσφαιρα και στο αστυνομικό κλιμάκιο του αεροδρομίου της Ιτίας. Ο ένας και μοναδικός αστυνομικός που είχε βάρδια γιόρτασε την αλλαγή του χρόνου μαζί με τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών, τη σύζυγο και την κόρη του, που αποφάσισαν να μην τον αφήσουν μόνο μια τέτοια βραδιά. Μικρό κομμάτι στην υπηρεσία, παιδιά, γιατί μας παίρνει μεγάλο κομμάτι από τη ζωή μας. Η περιοδία στις αστυνομικές υπηρεσίες του νομού κράτησε μέχρι τα ξημερώματα για τους συνδικαλιστές της Ελλάς στο Λασίθι, που μοίρασαν γλυκά βασιλόπιτες και θερμές ευχές στους συναδέλφους τους. Εύχομαι ο Θεός να μας δίνει δύναμη για το 2023, να είμαστε δυνατοί και γεροί, αρτιμελείς, να βοηθάμε πάντα τον πολίτη, για να είμαστε αγαπημένοι σαν οικογένεια.